as one of our expanding security relationship with the Republic of Cyprus. For the first time, the Department of State intends to provide international military education and training funding to that country, contingent on congressional appropriations and our notification of Congress. This is part of our efforts to enhance relationships with key regional partners to promote stability in the Eastern Mediterranean. Εξωφρενών η Άγκυρα από την απόφαση της Ουάσιγκτον να παράσχει στρατιωτική εκπαίδευση στην εθνική φρουρά. Σαν τάβρο σε νιαλοπολία, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει πως τέτοιες κινήσεις ενισχύουν την αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Τέτοια βήματα δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης στον Κυπριακό. Είναι σαφές ότι τα βήματα που αγνοούν την ισορροπία στις δύο πλευρές δεν συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης στο νησί, ούτε διασφαλίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκνευρισμένος από την εξέλιξη και ο Μουσταφά Ακιτζή, που μέσω του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή Ερχάν Ερτζίν, μετέφερε την ενόχλησή του στην Τζούντιτ Γκάρπερ. Και αναρωτιέται πως η διμερής αυτή στρατιωτική συμφωνία θα ωφελέσει την περιφερειακή σταθερότητα. Ο τρόπος για να συμβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιφερειακή ειρήνη περνά μέσα από την πρόθεση επικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των πλευρών στην Κύπρο και μεταξύ των περιφερειακών παραγόντων. Η ανάρτηση του State Department στο Twitter πως στόχος της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας με την Κύπρο είναι μεταξύ άλλων και η αντιμετώπιση της κακόβουλης ρωσικής και κινέζικης επιρροής. Προκαλεί την οργήλη αντίδραση του ΑΚΕΛ. Απαιτούν τη διάλυση των σχέσεων μας με τη Ρωσία και την Κίνα για να προσδεθούμε στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες μας λένε: μα για μένα προτεραιότητα είναι η Τουρκία, δεν είσαστε εσείς. Δικαιολογημένα η Τουρκία αντέδρασε. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αντέδρασε το ΑΚΕΛ. Το τιτιβίσμα του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε αμηχανία στη Λευκοσία με την κυβέρνηση να τρέχει να διαχωρίσει τη θέση της. Δεν συμμεριζόμαστε αυτή την αμερικανική θέση. Εμείς το εκλαμβάνουμε ως μια ένδειξη αναβάθμισης των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και της ενίσχυσης των διμερών συνεργασιών και συνεργειών. Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφει ο Φακόσο από αεροπορική άσκηση που πραγματοποιήθηκε χθες νοτίως της Λεμεσού με την συμμετοχή μονάδων από Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, φρεγάτες, ελικόπτερα και πλοία του πολεμικού ναυτικού και αεροπορίας των τεσσάρων χωρών συμμετείχαν σε εικονικό επεισόδιο έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΞΕΘ της Κυπριακής Δημοκρατίας.